Κανονικά θα έπρεπε τους εχθρούς μας να τους διώχναμε με την προσευχή μας, αν είμαστε σωστοί χριστιανοί έτσι, και όχι να πάρουμε τα όπλα και τα τουφέκια. Και απόδειξη είναι ότι τελικά δεν ελευθερωθήκαμε, γιατί δεν είχαμε την αρετή που έπρεπε. Και έγινε αυτό το λεγόμενο ψευτορωμαϊκό, έτσι. Τάχα της ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Μας δώσανε ένα μικρό κρατήδιο, το οποίο είναι αλυσοδεμένο. Και κάνουμε υπακοή και τώρα βλέπετε, οι ηγέτες μας είναι πιόνια, δεν έχουμε ανεξαρτησία. Βγήκε κάποιος στην Βουλή και είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, είναι απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ταυτότητες. Και των, πώς τα λένε τα άλλα, των θεσμών. Ποιοι είναι αυτοί οι θεσμοί που είναι πάνω από την κυβέρνησή μας, που έχει εκλέξει ο λαός, που υποτίθεται ότι είναι κυρίαρχος ο λαός, έτσι. Ποιος κυρίαρχος. Δούλοι είμαστε, έτσι. Ποιοι είναι αυτοί οι θεσμοί. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Είναι οι τραπεζίτες. Αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, έτσι. Έχουν καταχρεώσει όλες τις κυβερνήσεις και τους κουνάνε το δάχτυλο. Εμείς λέει ότι το χρέος μας έχει φτάσει πόσα, 400 τρισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δισεκατομμύρια, εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, μας κοροϊδέψανε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Στην αρχή βέβαια προσπάθησαν να ματιώσουν τελείως και ήθελαν να οργανώσουν στρατό, οι λεγόμενοι φίλοι μας, έτσι, οι μεγάλες δυνάμεις τότε, που θα πήγαινε να πολεμήσει μαζί με τους Τούρκους εναντίον μας. Και το σταμάτησε, ξέρετε ποιος. Καποδίστριας. Με διπλωματικό τρόπο. Αλλιώς οι Ευρωπαίοι, οι Αυστριακοί όλοι, οι τάχατες φίλοι μας, έτσι, είχαν σχεδιάσει αυτό το πράγμα. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θέλαν οι Έλληνες να αποκτήσουν κράτος. Μετά είδαν ότι δεν μπορούσαν να το αποτρέψουν και λέει, καλά, έτσι είστε, σας βρούμε εμείς άλλο τρόπο. Πάρτε το κρατήδιό σας, αλλά θα το κάνουμε εμείς κουμάντο. Τίποτε. Αλλά από πίσω είναι η δική μας η πνευματική, ας το πούμε, αναπηρία. Έτσι. Γιατί μεταξύ μας φαγωνόμαστε. Ποιος θα είναι πρώτος και γιατί εσύ και όχι εγώ. Και οι προδότες βγήκανε μέσα από τους Έλληνες. Πήρανε αυτά τα δάνεια από την Αγγλία, τα οποία μας δέσανε χειροπόδαρα, έτσι, με τη σύμπραξη προδοτών εγχωρίων. Φωνεύσανε και το μόνο ορθόδοξο κυβερνήτη. Μετά ήταν η πατρίδα μας συνέχισε να είναι σκλαβωμένη. Απλώς πέρασε από τα χέρια των Τούρκων στα χέρια των Φράγκων. Μέχρι σήμερα. Ναι. Τώρα φαίνεται τι κάνουν έτσι. Ήδη κοντεύουμε να χάσουμε τελείως την πίστη μας. Το 25 έχουν σχεδιάσει το κοινό εορτασμό του Πάσχα, που είναι μέγιστη παράβαση, έτσι. Εδώ μια ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, έχει καθορίσει ακριβώς πότε πρέπει να γιορτάζεται το Ορθόδοξο Πάσχα. Και αυτοί προανήγγυλαν ήδη τον κοινό εορτασμό με τους αιρετικούς. Δηλαδή θα πάρουμε τον Χριστό και θα βάλουμε δίπλα του και τον Ιούδα, τον προδότη. Και θα πούμε μπράβο σας και οι δυο μαζί. Το θέλει αυτό ο Χριστός. Και όμως κάποιοι σου λένε, και τι είναι αυτά, με αυτά ασχολείσαι. Δεν είναι τίποτα αυτά. Αγάπη σου λέει, ενότητα, ειρήνη. Υπάρχει Τέτοια κάποιο ειρήνη. κομμάτι που θέλουν να δώσουν στους καθηγητές ένα εκκλησία. Ναι. Και μόνο αυτό. Από χρόνια το παλεύουν αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί συμβαίνουν όλα. Γιατί ο λαός, έτσι, δυστυχώς στην πλειοψηφία του δεν είναι ορθόδοξος. Και ο διάβολος προχωράει. Ευτυχώς όμως, που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, υπάρχει ακόμα το λίμα, με έψιλον γιώτα, το υπόλοιπο δηλαδή, του πιστού λαού. Και υπάρχουν και Άγιοι μας και γι' αυτό υπάρχει ακόμα η Ελλάδα. Αλλιώς ο διάβολος λυσάει, δεν θέλει να υπάρχει ορθόδοξη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Ούτε Άγιο Όρος. Αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιοι που ευαριστούν στο Θεό. Βλέπετε, στα Σόδομα, αν υπήρχαν 10 σωστοί άνθρωποι, δεν θα καταστρεφόντουσαν. Και
βιολογικά θα σωζόντουσαν χιλιάδες άνθρωποι, γιατί ήταν χιλιάδες, ήταν πέντε πόλεις. Πεντάπολεις ήταν, δεν ήταν μόνο, ήταν Σόδομα, Γόμορα και άλλες τρεις πόλεις. Και ο Αβραάμ συζητάει με το Θεό, να τι θα πει να είσαι φίλος του Θεού, να καταδέχεται ο Θεός τώρα να κάνει παζάρια με το πλάσμα του. Και να του λέει ο Αβραάμ, καλά κύριε, λέει, εντάξει, αν είναι 50 καλοί άνθρωποι, θα αφήσεις να χαθούν και αυτοί. Λέει, αν είναι 50 δεν θα αφήσω. Θα σωθούν και οι άλλοι. Και αρχίζει να κατεβαίνει ο Αβραάμ και να λέει, αν είναι 45, όχι λέει ο Θεός. Αν είναι 40, όχι. Αν είναι 30, όχι. Αν είναι 20 και 20, λέει, να είναι, δεν τους καταστρέψω. Αν είναι 10, και 10 να είναι, λέει. Δεν τόλμησε να πάει πιο κάτω, ντρεπόταν κιόλας. Δεν ήταν ούτε 10. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έστω λίγοι, αν ζουν σωστά, γίνονται αφορμή να σωθούν και οι υπόλοιποι, όχι να πάνε στον παράδεισο, έτσι, αλλά να αποτραπεί μια τεράστια καταστροφή. Μια βιβλική καταστροφή, όπως λέμε, έτσι. Όπως ήταν ο κατακλυσμός. Γιατί και τότε δεν ήταν 10. Έτσι ήταν ο Νόε, οι τρεις γη του, έτσι, οι γυναίκες τους και η γυναίκα του. 8 άνθρωποι.